Ο χρόνιος πόνος και κυρίως ο χρόνιος μυοσκελετικός πόνος είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα της μέσης και της μεγαλύτερης ηλικίας και πραγματικά στερεί την χαρά της κίνησης από πολλούς συνανθρώπους μας. Επίσης, κοστίζει και πολύ, γιατί καθυλώνει τον άρρωστο και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του, τα πόδια του ή τη μέση του, να σηκωθεί, να κάνει άσκηση κτλ. Ο χρόνιος πόνος, λοιπόν, έχει διάφορες αιστείες και διάφορες αιτίες. Η επεμβατική ακτινολογία μπορεί να παρέμβει στο χρόνιο πόνο, στοχευμένα, παραδείγματος χάρη αν πονάει κάποιος στη μέση του και αποφασίσει ο ορθοπαιδικός ή ο νευροχειρουργός, οι κατάλληλοι γιατροί κλινικοί που εξετάζουν τον άρρωστο, ότι αυτός ο πόνος οφείλεται στις αρθρώσεις που έχουν μεταξύ τους οι σπόνδυλοι, μπορεί να πάει να κάνει εγχύσεις σε αυτές τις αρθρώσεις, είτε με τη βοήθεια του αξονικού τομογράφου ή της ακτινοσκόπησης, είτε ακόμα και τον υπερήχο. Και με αυτόν τον τρόπο να θεραπεύσει ή να απαλύνει τον πόνο.